σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, από τα μεγαλύτερα που θα ξεκινήσουν για το Δήμο Καστοριάς μέσα στο 2020 είναι και αυτό που έρχεται και ως μεγάλο έργο και από το παρελθόν. Έχουν υποθεί πάρα πολλά για την ανάπλαση της Νότιας Παραλίας. Έχουμε κάνει ατέλειωτες εκπομπές εδώ και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με τους ανθρώπους και τους αντιδημάρχους που τα σχεδίασαν, τον κύριο Πινιάκο, τον κύριο Δαμιανού, βιώσιμη αστική ανάπλαση. Πάμε στον κύριο Τσανούσα να μας πει περισσότερα για το τι πρόκειται να συμβεί μέσα στο 20 με, αυτό το, με αυτά τα θέματα. Κύριε Τσανούσα, καλή σας ημέρα. Καλές γιορτές. Τι κάνετε? Να είστε καλά. Πώς πάει ο προϋπολογισμός? Τελειώνουμε? Ναι, τελειώνουμε. Θα τα βρούμε τα λεφτά? Θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε. Ένας προϋπολογισμός, ναι, και θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ωραία. Τεχνικό πρόγραμμα? Και το τεχνικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Δευτέρα. Συνολικά, να πούμε συνολικά, αφού έχει ολοκληρωθεί, κύριε Τσανούσα, τι έργα προβλέπονται, τι ύψους έργα προβλέπονται μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα? Εντάξει, κοιτάξτε, διότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι το τι έργα πρόκειται να γίνουν ή τι πιθανότητες υπάρχουν να γίνουν κάποια έργα την επόμενη χρονιά. Ναι. Βέβαια, το λέω αυτό γιατί το Άργος έχει κλείσει τα 58 εκατομμύρια. Ποιο? Το Άργος. Όχι. Εμείς νομίζω θα κυμαίνεται γύρω στα 45 εκατομμύρια. Ναι. Βέβαια, από αυτά κάποια έργα θα είναι... Είμαστε υποχρεωμένοι να τα βάλουμε στο τεχνικό πρόγραμμα, έστω και αν δεν τα εκτελέσουμε σαν Δήμος, ναι, και μπορεί κάποια να εκτελεστούν ενδεχομένως και από την περιφέρεια, γιατί μετέχουμε κι εμείς με τη μορφή των, επειδή έχουμε συνταχθεί κάποιες μελέτες από το Δήμο, ναι, και κάποια έργα τα οποία πρέπει να τα έχουμε ενταγμένα στο τεχνικό πρόγραμμα για να μην συνεχίζουμε μετά με τροποποιήσεις. Άρα, με λίγα λόγια, υπάρχουν έργα τα οποία μπαίνουν για να γίνουν και μπαίνουν και άλλα μπαίνουν για να μπουν. Ναι, μπαίνουν και προς υποβολή και μάλιστα, προς υλοποίηση, που εντάξει, θα είναι δύσκολο μέσα στο 20, δεν θα υλοποιηθούν όλα αυτά, αλλά πρέπει να μπουν για να προχωράει και η όρημανσή τους. Τώρα, στο μεγαλύτερο που φαίνεται, το μεγαλύτερο που φαίνεται στο τεχνικό πρόγραμμα για το 20 είναι η ανάπλαση της Νότιας Παραλίας. Εκτός αν υπάρχει κάποιο άλλο μεγαλύτερο το οποίο δεν το ξέρουμε. Όχι, εντάξει, υπάρχουν διάφορες δράσεις. Ναι. Βασικά, εκεί που δόθηκε μια μεγάλη βαρύτητα ήταν στα περιβόητα ΒΑΑ, τα οποία ξεκίνησαν από το 2015 και το 2016, στην ουσία από τον Αύγουστο του 2016. Γι' αυτό και είπα ότι για αυτά τα θέματα... Για αυτά τα θέματα ασχολήθηκαν πάρα πολύ η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς δεν θέλουμε να δικούμε κανέναν. Ο κύριος Μπινιάκος και ο κύριος Δαμιανού ήταν οι δύο αντιδήμαρχοι που χειρίστηκαν αυτά τα θέματα. Είχαν πάρει την οριστική τους μορφή, ναι, αυτό που υποβλήθηκε και κάποιοι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί. Και τα είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά εδώ στην εκπομπή μας. Και το πρώτο ερώτημα, κύριε Τζανούσα, που θέλω να σας κάνω είναι ένα. Είναι αν με βάση αυτά που είχαν σχεδιαστεί επί Μπινιάκου και Δαμιανού, προχωράτε κι εσείς ή προχωράτε με κάποιες αλλαγές σε εκείνα τα σχέδια? Δεν θα μπω τώρα σε αυτή την κουβέντα τόσο πολύ. Στα ΒΑΑ ήταν ενταγμένο το έργο η ανάπλαση, ναι, του κοινόχρηστου του χώρου, ναι, της Νότιας Παραλίας, με έναν προϋπολογισμό 1.800.000 ευρώ. Και όχι μόνο, είχε πλατείες Βανφλίτ, είχε αρχοντικά, είχε του Χριστόπουλου, πλατείες Βανφλίτ και Μακεδονομάχων. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα τρία ήταν στον, ναι, έναν τον άξονα. Μάλιστα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι προϋπολογισμοί που εγκρίθηκαν τότε μάλλον είναι αρκετά χαμηλότεροι από ό,τι φαίνεται από αυτά που απαιτούνται, ναι, για την κατασκευή των έργων. Δόθηκε αυτή τη στιγμή βαρύτητα όσον αφορά το έργο της Νότιας Παραλίας, γιατί καταρχήν να πω ότι από τον Αύγουστο του 2016 είχαμε μια καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης 31 Δωδεκάτου, μεθαύριο. Ναι. Δεν ήμασταν έτοιμοι, ναι, από άποψη μελετητική για να υποβάλουμε. Υπήρχαν κάποια σχέδια τα οποία, να το πω απλά, είχαν γίνει, δεν ήταν έτοιμα προς υποβολή, ήταν σε στάδιο προμελέτης, αρχικής προμελέτης μάλιστα. Προκειμένου λοιπόν και για να προχωρήσουμε και για να τρέξουμε το έργο και για να μην χαθούν οι πόροι, κάναμε μια προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ,
η οποία είναι αναθέτουσα αρχή. Ζητήσαμε ήδη εμείς προθέσεις, είδατε ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και με αυτή την απόφαση ζητήσαμε παράταση. Έχουμε μια σύμβαση εξάμηνη, ώστε να οριμάσει η μελέτη και να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε δημοπράτηση. Αν όλα πάνε καλά τα πράγματα, πιστεύω τέτοια εποχή θα μιλάμε για δημοπράτηση. Για δημοπράτηση της Νότης Παραλίας. Ναι, ένα έργο που όπως μας έχει πει η Άνκο βέβαια, με τα συγκριτικά στοιχεία που έχει αυτή, αυτό θα φανεί στο στάδιο της μελέτης βέβαια. Τότε θα μπορούμε να μιλάμε για συγκεκριμένο κοστολόγιο του έργου και την προεκτίμηση της αμοιβής. Θα κυμαίνεται γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ. Βάζετε λοιπόν ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ως ένα αυτό ποσό. Αυτό μας είπανε με τα συγκριτικά στοιχεία που έχουν οι μελετητές. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι το οριστικό ποσό. Ναι, δεν το ξέρουμε. Αυτό θα μας το δείξει η μελέτη, αλλά με τα συγκριτικά στοιχεία που είχαν αφήσει. Εσείς βάζετε ένα ποσό στο περίπου τι θα πει η μελέτη. Τη μελέτη πότε θα την έχουμε, είπατε, έτοιμη για να έχουμε τέτοια εποχή τη δημοπράτηση. Η μελέτη προχθές πέρασε Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται η απόφαση, υπογράφει. Υπογράφεται η σύμβαση και έχουμε το χρονοδιάγραμμα των 6 μηνών. Δηλαδή, στο καλοκαίρι, εντάξει, υπάρχει και ένα περιθώριο μεταξύ των σταδίων της μελέτης, αλλά μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τη μελέτη. Δεν ξέρω, θα δούμε τη μελέτη και τι θα προβλέπει αυτή η αναπλασή, αλλά αυτό που ακούγαμε παλιά, επαναλαμβάνω, επί αντιδημαρχίας Μπινιάκου και στη συνέχεια Δαμιανού, είναι ότι ουσιαστικά θα ξυλωθεί όλη η Νότια Παραλία. Δεν θα γίνει παρέμβαση στην οδοποιία. Όχι στην οδοποιία, στο κομμάτι. Θα γίνει από εκεί που τελειώνει ο δρόμος μέχρι τη λίμνη. Μέχρι τη λίμνη. Μας είπαν ότι τα αυτοκίνητα θα παρκάρουν εγκάρσια. Μας είπαν ότι άλλο θα είναι ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων και όχι πάνω στο πράσινο. Αλλού θα είναι το πράσινο αυτούσιο. Αλλού θα είναι να περπατάνε οι πεζοί και τα ποδήλατα. Κοιτάξτε, δηλαδή θα μπει μια τάξη εκεί πέρα το χάος που υπάρχει. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε και θα στην εκπόνηση της μελέτης. Και νομίζω ότι είναι αναγκαιότητα να γίνει η Νότια Παραλία, γιατί η Νότια Παραλία σχεδιάστηκε με τα δεδομένα της δεκαετίας τώρα του 80, ξέρω εγώ. Πρώτον, αυτό πρέπει να πάμε σε πιο καλά υλικά. Φυσικά πρέπει να πάμε σε πιο σημερινά πράγματα. Πιο σημερινά πράγματα. Υπήρχε και αυτή ο καθορισμός της όχθης και της παρόχθειας ζώνης που μετατόπισε όλα τα τραπεζοκαθίσματα πάνω στο γρασίδι. Το οποίο φυσικά δεν είναι. Όχι, δεν είναι θέαμα αυτό. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι θέαμα αυτό. Οπότε να κάνουμε να γίνει αυτό το οποίο. Αυτό το έργο είναι πιο όριμο, θα έλεγα, και πιο εύκολο σε επίπεδο εγκρίσεων να προχωρήσει. Οπότε έχοντας τη μελέτη, μέσα στο καλοκαίρι την παραλαμβάνουμε και προχωράμε μετά. Και πιστεύετε ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα δημοπρατήσετε το έργο? Εντάξει, θέλουμε έγκριση δημοπράτησης. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι, κάπου εκεί το βλέπω το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Για τα υπόλοιπα δύο έργα του ΒΑ, το Χριστόπουλο, το σπίτι του Χριστόπουλου και την πλατεία Van Fleet, που ακούγονται πάρα πολλά επίσης, πότε το έχετε στο πρόγραμμα? Το ένα το κομμάτι λοιπόν ήταν αυτό το οποίο ήρθε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Μαζί με αυτό ήρθαν και τα 5 κτίρια για ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι οποίες είχαμε καταληκτική προθεσμία υποβολής της πρότασης 20-12. Ναι. 20-12. Οπότε και μάλιστα αυτό ήταν η δεύτερη, είχαμε ζητήσει μια παράταση και πηγαίναμε για δεύτερη παράταση. Οπότε μαζί με την ΆΝΚΟ η δεύτερη προγραμματική είναι για να οριμάσουν οι ενεργειακές μελέτες και να ενταχθούν, να γίνουν ενεργειακές μελέτες και να ενταχθούν αυτά τα 5 κτίρια, 4ο δημοτικό, 4ο γυμνάσιο, 7ο δημοτικό, το δημαρχείο και το κτίριο του πολιτισμού, να ενταχθούν και αυτά που είναι και αυτά στα ΒΑΑ πάλι. Και επειδή σας είπα, ήδη έχουμε πάρει μία παράταση και πάμε για δεύτερη και γι' αυτό κινηθήκαμε τόσο γρήγορα και γι' αυτό δόθηκε βαρύτητα σε αυτές τις δύο κατηγορίες, να το πω, ώστε να μην χαθούν. Μάλιστα. Όσον αφορά που είπατε το κτίριο του Χριστόπουλου. Μάλιστα. Το κτίριο του Χριστόπουλου αυτή τη στιγμή και μέσα να το φτιάξουμε πριν πέσει η κυρία Τσανούσα. Ναι. Έχει προκύψει ένα νομικό θέμα με το κτίριο. Νομικό θέμα. Ναι, ένα νομικό θέμα το οποίο το 2017, δηλαδή, τέλος πάντων, να μην έρθω σε πολλές λεπτομέρειες, με έναν από τους δύο κληρονόμους, ο οποίος υπάρχουν κάποια νομικά το θέματα. Το διεκδικεί κληρονόμος? Όχι, δεν το διεκδικεί, υπήρχε μία προσημείωση στο ακίνητο. Τέλος πάντων, μάλλον φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν. Ναι. Οπότε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να δούμε τι θα γίνει με το κτίριο του Χριστόπουλου. Το κτίριο του Χριστόπουλου είναι αρκετά πιο έτοιμο μελετητικά. Mm-hmm. Είχε γίνει από την προγραμματική, είχε γίνει από την
φορεία αρχαιοτήτων ή μελέτη. Θέλει μια συμπληρωματική μελέτη στην ουσία. Οπότε, αν λήξει το θέμα το νομικό μέσα στην επόμενη χρονιά, θα μπορούμε να μιλάμε ότι και αυτό το κτίριο θα οριμάσει τέλος του 20. Από εκεί και πέρα, στον άξονα των ΒΑΑ έχουμε τις οδοποιίες. Για τις οδοποιίες όμως θα σας έχω κάποια νέα το επόμενο τρίμηνο. Οι οδοποιίες, η πρόσκληση ξεκινάει τέλη του 20, οπότε έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας να σχεδιάσουμε. Δεν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο όπως τα προαναφερθέντα τα οποία έλεγαν χθες και μέσα σε 10 μέρες. Οπότε έτσι να κλείσουμε τις τρεις δράσεις του ΒΑΑ πέρα των άειλων, τα οποία όσον αφορά το θέμα των έργων. Ναι. Άρα όσον αφορά τα ενεργειακά, οριμάζουμε τα 5 κτίρια και έχουμε και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης, ένα κομμάτι. Του Χριστόπουλου περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό. Μισό λεπτό, τον ηλεκτροφωτισμό εννοείται και με εκείνη την απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής με την Εγνατία ή εκείνο ακυρώθηκε? Αυτά έχουν ακυρωθεί. Η βούληση, σαν η νέα δημοτική αρχή, έχει αποφασίσει αυτό το έργο να το κάνει η ίδια. Ναι. Με το μέγιστο δυνατό όφελος για το Δήμο Καστοριά. Και όχι με την Εγνατία, όχι όπως είχε συμφωνηθεί. Όχι με ιδιώτη. Είναι ενταγμένο και θα κινηθούμε να το εντάξουμε. Έχουμε την αποτύπωση, περιμένουμε τέλος πάντων, ολοκληρώνεται. Οι μελέτες υπάρχουν των φωτιστικών, οπότε θα κινηθούμε μόνοι μας. Σαν Δήμος Καστοριάς. Να πάρουμε βάση και ένα ερώτημα εδώ που έρχεται, θα το ρωτούσαμε έτσι κι αλλιώς. Για το πνευματικό κέντρο, τι λέει το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί υπάρχει μια διάθεση από ό,τι καταλάβαμε να αναστηλώσετε το υπάρχον με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά για το υπάρχον. Αυτό που, το οποίο είναι σε μια απελπιστική κατάσταση, αν μπει κάποιο στο εσωτερικό του. Για το πνευματικό, υπάρχει κάτι στο τεχνικό πρόγραμμα του 20? Καταρχήν, και στον προϋπολογισμό. Στο τεχνικό πρόγραμμα, θα σας πω γιατί δεν φαίνεται. Ναι, γιατί δεν φαίνεται. Στο τεχνικό πρόγραμμα δεν μπαίνουν οι μελέτες. Μπαίνουν μόνο τα έργα. Μάλιστα. Οπότε, για το πνευματικό κέντρο, μέσα στο 2020, αυτό που θα γίνει... Μελέτη ανάπλασης. Η μελέτη του νέου κτηρίου. Η βούλησή μας είναι το πνευματικό να γίνει εκεί που ήταν, στην Έλλη. Α, μισό λεπτάκι, για να το διευκρινίσουμε λίγο. Εγώ είχα την αίσθηση ότι στο υπάρχον κτίριο θα γίνουν οι αλλαγές. Θα το γκρεμίσετε και θα φτιάξετε από την αρχή εκεί καινούργιο. Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα. Μπορεί να γίνει και έτσι. Θα εξαρτηθεί από τη στατική μελέτη, αν μπορεί να κρατηθεί και να προσθεθεί, αν πρέπει να κατεδαφιστεί και να ανεγερθεί από την αρχή. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Καλά, με αυτές τις στατικές μελέτες είχε πέσει και από πάνω όροφος, αν θυμάστε. Εντάξει, το θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή, εμείς πάντως, η βούληση είναι το πνευματικό να γίνει εκεί που ήταν, πρώτον, και μέσα στο 2020 θα ξεκινήσουμε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Μάλιστα. Χωρίς να ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν μπορούμε... θα το γκρεμίσουμε και θα κάνουμε εκεί καινούριο, ή αν θα φτιάξουμε αυτό που έχουμε ανακαινισμένο. Αυτό θα μας το δείξει η μελέτη. Μάλιστα. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή θέλει πνευματικό κέντρο στον ίδιο τόπο. Στον ίδιο χώρο. Και στον εκεί ίδιο που χώρο ήταν. Που υπάρχει. Που το οποίο βεβαίως έχει και τα πλεονεκτήματά του. Αλλά έχει και τα μειονεκτήματα του πάρκινγκ και τα λοιπά. Έτσι. Εντάξει, έχει και τα συν, έχει και τα πλήν. Έχει και τα πλήν. Υπάρχει και μια κεντρική, ας πούμε, υπάρχει μάλλον η βούληση, το ιστορικό κέντρο πάνω δεν πρέπει να ξεκινήσει να δουλεύει λίγο, να παίρνει ζωή. Είναι παρατημένο, δεν έχουν γίνει καθόλου έργα την τελευταία 15 ετία. Άρα η λογική είναι να στηρίξουμε αυτό το κομμάτι της Καστοριάς. Πρέπει να στηρίξουμε αυτό το κομμάτι, το έχουμε πει και προεκλογικά, νομίζω ότι και αυτό το κομμάτι έχει να δώσει και πολλά πράγματα όσον αφορά και τουριστικά. Άρα με βάση με τον πολιτισμό, με τα πολιτιστικά, εκεί πάνω είναι η υπεραξία της πόλης. Άρα λοιπόν, με βάση τις στατικές μελέτες που θα δείξουν αν το κτίριο αυτό πρέπει να πέσει ή όχι, μέσα στο 2020 και η μελέτη του πνευματικού κέντρου που θα γίνει σίγουρα στο ίδιο μέρος. Ναι, η μελέτη θα γίνει
για εκεί πάνω, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα 21-27, στη νέα προγραμματική περίοδο, έχουμε υποβάλει πρόταση για το πνευματικό κέντρο. Απλά δεν μπορείτε να το δείτε το 2020, δεν γιατί θα λέμε, δεν φαίνεται, οι μελέτες δεν φαίνονται στο τεχνικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, πρόγραμμα. Γι' αυτό δεν υπάρχει το πνευματικό κέντρο μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα του 20. Και όλες οι άλλες οι μελέτες που γίνονται δεν φαίνονται στο τεχνικό πρόγραμμα. Στο τεχνικό πρόγραμμα φαίνονται τι έργα θα γίνουν. Ναι. Τώρα μέσα στο 2020, αν θα ξεκινήσει το πνευματικό, όχι. Γιατί ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, όταν θα γίνει, θέλει για να πάρουμε να έχουμε ανάδοχο ίσως και 8 μήνες, αναλόγως πώς θα πάει. Μια και το λέμε αυτό, επειδή και είπαμε νωρίτερα για τον ηλεκτροφωτισμό και συνεργασία που είχε γίνει, που είχε υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Δήμου και Εγνατίας, και το πνευματικό είχε υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Δήμου και Εγνατίας. Για το νέο πνευματικό, βέβαια, όχι στον ίδιο χώρο. Και αυτή δεν ισχύει. Όχι, όχι. Ήταν μια προγραμματική η οποία τέλος πάντων η Εγνατία θα αναλάμβανε να κινήσει τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Ναι. Αυτό δεν είχε να κάνει όπως με τον ηλεκτροφωτισμό που έμπαινε σε οικονομικά στοιχεία τα οποία ήταν και πολύ ασαφή. Αυτό είχε να κάνει μόνο με την ποιος θα ξεκινούσε την ορίμανση της μελέτης. Ναι. Η οποία μελέτη είχε προγραμματιστεί να γίνει. Δεν θυμάμαι καλά αν αφορούσε μόνο τη μελέτη και την κατασκευή του νέου πνευματικού από την Εγνατία με τα χρήματα. Η Εγνατία θα αναλάμβανε δηλαδή να οριμάσει τη μελέτη, θα έπαιρνε μία αμοιβή γι' αυτό και στη συνέχεια θα προκυρήσουν ο διαγωνισμός και θα είχε και την επίβλεψη του έργου. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τον ηλεκτροφωτισμό. Εμείς ούτως ή άλλως με τα χρήματα του κληροδοτήματος θα προκηρύξουμε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και τα υπόλοιπα κεφάλαια όσο απομείνει από το κληροδότημα και φυσικά θα το εντάξουμε από ό,τι φαίνεται στη δράση 21-27. Όπως το σκέφτεστε χοντρικά, ένα τέτοιο κτίριο στην περιοχή πόσο μπορεί να στοιχήσει, κύριε Τσανούσα? Είναι και αυτό θέμα μελέτης, γιατί είναι ειδικές κατασκευές, θα είναι, δεν πάει, δεν μπορούμε να βάλουμε. Και άλλα θα είναι τα χρήματα προφανώς σε μια ανακατασκευή. Μέτρα ίσως, είναι, πάει σε άλλες κατασκευές, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων σίγουρα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Στην περίοδο μπορεί να ενταχθεί οικονομικά δηλαδή. Ωραία. Οπότε το κομμάτι αυτό είναι το πνευματικό. Η βούλησή μας είναι μελετητικά να το οριμάσουμε μέσα στο 2020. Η νότια παραλία θα είναι πολύ πιο σύντομα, θα έχει κλείσει μελετητικά φαντάζομαι μέσα στο Σεπτέμβριο, καλοκαίρι με Σεπτέμβρη και του χρόνου να μιλάμε για έγκριση δημοπράτησης, το ίδιο και τα ενεργειακά. Και βλέπουμε, εντάξει, προσπαθούμε να τρέξουμε όλα τα πράγματα μαζί, γιατί έχουμε και πολλά άλλα ανοιχτά μέτωπα. Έχουμε το φιλόδημο, έχουμε τις παιδικές χαρές. Ναι. Είναι σε πολλά πράγματα. Είναι μικρότερες έτσι χρηματικές. Ναι, αλλά πολύ σημαντικές. Και πολύ σημαντικές. Ωραία. Κύριε Τσανούσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Έγινε και εγώ. Για όλα αυτά τα θέματα. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές.